Συνεχίσουμε με τον πατέρα Κομνηνό, ο οποίος θα μιλήσει. Η ομιλία του θα αναφέρεται στον χρόνο, στη θεολογία. Να σας πω δύο λόγια για τον πατέρα Κομνηνό. Γεννήθηκε στην Αγιάσο, πέρασε με υποτροφία στη Ριζάριο σχολή για 7 χρόνια, φοίτησε για 3 χρόνια στην Ανωτέρα Ιερατική. Το 1976 χειροτονήθηκε διάκονος και το 1981 πρεσβύτερος. Υπηρέτησε κοντά στον αείμνηστο Μητροπολίτη Ιάκωβο ως διάκονος και ως ιερέας στον Αγίο Θεράποντα, από όπου κατετάγει στο σώμα θρησκευτικού στις ένοπλες δυνάμεις. Έλαβε μέρος σε όλες τις ειρηνευτικές αποστολές, Αφγανιστάν, Σεράγεβο, Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στη Χίο και στη Λέσβο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Αγαπητέ μου Άγγελε, για μένα αποτελεί εξαιρετική τιμή σήμερα να βρίσκομαι εδώ σε αυτή την αίθουσα, όπου άλλο ένα ακόμη βιβλίο σου, μέσα από τα πολλά βιβλία που μας έχεις συνηθίσει και μας έχεις χαρίσει, να παίρνει το δρόμο του για το ταξίδι που, όπως αναφέραμε πριν λίγο, κάνει λόγο για όλους και για όλα. Μέσα από πολύ απλές γραμμές γαλινεύεις τις ψυχές μας, ηρεμείς τις καρδιές μας, ξεκουράζεις σε ώρες δύσκολες το σώμα μας. Είναι για μένα τιμή που μαζί σου τουλάχιστον μια εικοσαετία υπηρετήσαμε μαζί στην ακριτική αυτή νήσο και στην 98 αδέ στην μεραρχία του νησιού μας, και για μένα υπήρξες ένας από τους καλύτερους συνεργάτες με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ένας συνεργάτης που ό,τι χρειάστηκα, ό,τι σου ζήτησα, ό,τι σε παρεκάλεσα, πολλές φορές μέχρι να κατεβάσω το ακουστικό, είχες ικανοποιήσει την επιθυμία μου. Η προσφορά σου πέραν των στρατιωτικών καθηκόντων για μένα ήταν μια μεγάλη προσφορά και στα εκκλησιαστικά σου καθήκοντα ως Άκης σου ανατέθηκαν στους ναούς των στρατοπέδων, όπου τα δικά μας Ελληνόπουλα, τα δικά μας παιδιά, μέσα από τις λατρευτικές ακολουθίες γευόμασταν από την αστήρευτη πηγή της Ορθοδοξίας. Σήμερα χαίρομαι γιατί βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σου και ανάμεσα σε εκλεκτούς προσκεκλημένους, και όπως υπήκουσα στην παράκλησή σου, να πούμε δύο λόγια για τον χρόνο στη θεολογία. Ο χρόνος στη θεολογία, αγαπητοί μου, είναι ένα τόσο πολύ μεγάλο κεφάλαιο που θα μπορούσε κανείς ώρες, μέρες, μήνες να εντρυφά μέσα στην εκκλησιαστική θεολογία και να αντλεί από εκεί διδάγματα. Δεν θα το κάνω αυτό. Θα σταθώ λίγο σε τρία κομμάτια μέσα από τον μεγάλο Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με το χρόνο και την αξία του χρόνου στη θεολογία και στη ζωή του ανθρώπου. Στο πρώτο λοιπόν κάλεσμά του προς τους Εφεσίους γράφει: «Βλέπετε ουν πώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι ως σοφοί». Ο χρόνος τι είναι στον άνθρωπο? Είναι μια περίοδος η οποία έχει αρχή και τέλος. Ο Θεός σε αυτή την περίοδο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ο Θεός είναι άχρονος και, όπως λέγει ο υμνογράφος, 1000 έτη Κύριε στα μάτια σου, μια μέρα δική μας όπως η εχθές. Ο Χριστός κατεβαίνει στη γη μέσα σε μια χρονική περίοδο και από τότε χωρίζει την ανθρωπότητα στην προ-Χριστού και στη μετά-Χριστόν εποχή. Τι λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος? Προσέχετε, λέγει, το χρόνο σας.
Ο χρόνος είναι εκείνος ο οποίος για μέν κάποιες ηλικίες είναι ένα σκαλοπάτι για να φτάσουν στους πόθους, στις ελπίδες, στα όνειρα, στις προσδοκίες. Για κάποιες άλλες ηλικίες είναι ένα σκαλοπάτι που καταλήγει σιγά 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 προς την αιωνιότητα. Ο χρόνος τι κάνει, δίνει λύσεις? Όχι, ποτέ δεν δίνει λύσεις ο χρόνος. Κάνει κάτι άλλο όμως καλύτερο και ουσιαστικότερο. Προσφέρει ευκαιρίες. Και αυτές τις ευκαιρίες, λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα πρέπει ο καθένας μας, και εγώ που σας μιλώ και εσείς που με ακούτε, να τις αρπάζει, να τις εκμεταλλεύεται, για να μπορεί να φτάνει στο ποθούμενο της ζωής του και σε εκείνο το οποίο έχει θέσει στόχο και όραμα. Όμως οι πιο πολλοί άνθρωποι το χρόνο τον αφήνουμε να περνά άσκοπα μέσα από τα χέρια μας. Και όπως λέγει ένας Γάλλος ποιητής, μεγάλος ποιητής, ο Πολ Κλοντέλ, όποιος σκοτώνει το χρόνο του, σκοτώνει την ίδια του τη ζωή. Για να συμπληρώσει ένας άλλος δικός μας μεγάλος στοχαστής, ο Πλούταρχος, ότι η θυσία του χρόνου είναι η δαπανηρότερη θυσία στον άνθρωπο. Αναφέρει ιστορία πως ο βασιλιάς Ερίκος, ο τέταρτος της Γαλλίας, ένα πρωινό δέχθηκε έναν υπήκο ο οποίος τον παρακάλεσε να του παραχωρήσει το στάδιο για να εκτελέσει ένα φακυρικό νούμερο της εποχής εκείνης. Ο βασιλιάς έδωσε την άδεια, διαφημίστηκε το γεγονός, κατακλείστηκε το στάδιο από θεατές και εκείνος στη σέντρα του σταδίου κάρφωσε ένα καλάμι και πάνω στο καλάμι κάρφωσε μια βελόνα του ρεψίματος. Και από την άλλη μεριά του γηπέδου καβάλασε ένα άλογο, πέρασε με ταχύτητα δίπλα από το καλάμι και πέρασε την κλωστή του ρεψίματος μέσα στο κεφάλι της βελόνας. Το στάδιο ολόκληρο, όρθιο, τον καταχειροκροτούσε. Και εκείνος, χαρά χαρούμενος, ανεβαίνει τα σκαλοπάτια για να δεχθεί και τα συγχαρητήρια του Ερίκου. Πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να καταφέρεις αυτό το νούμερο, ακούγεται η φωνή του βασιλιά Ερίκου του Τετάρτου. 12 χρόνια μεγαλειότατε. 12 χρόνια, σχεδόν όλη μέρα προσπαθούσα να καταφέρω αυτό που κατάφερα. Αρπάξτε τον και 12 χρόνια στη φυλακή. Γιατί 12 χρόνια δεν έκανες τίποτα που θα προσέφερες στον εαυτό σου και στο σύνολο. Αλήθεια, πολλές φορές σκέφτομαι εμείς που θαυμάζουμε από τα πολλά μέσα, πολλά και διάφορα, για πόσους από εμάς δεν θα μπορούσε να ακουστεί αυτή η φωνή του Ερίκου όταν σπαταλούμε το χρόνο μας πολλές φορές κατά τέτοιο τρόπο, χωρίς να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας και στο κοινωνικό σύνολο. Και κάνουμε και κάτι άλλο πιο φοβερό και θλιβερό οι άνθρωποι. Κάνουμε το παν να σπαταλήσουμε το χρόνο μας, τα νιάτα μας, για να κάνουμε δυστυχισμένα τα γυρατιά μας. Σε ένα άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος γράφει «Εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι ημέρε πονηρέει σύν». Αλήθεια, αδελφοί μου, ο χρόνος πουλιέται και αγοράζεται? Ούτε πουλιέται, ούτε αγοράζεται, ούτε νοικιάζεται. Ο χρόνος μέσα από την χάρη του Θεού είναι τέτοια η ευλογία που δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα
να μπορέσει στη ζωή του μέσα στο ολιοπύρι της ζωής, άλλοτε με χαρές, άλλοτε με λύπες, άλλοτε με στεναχώριες, να μπορέσει να περπατήσει σε αυτό το ολιοπύρι της ζωής και να αισθανθεί στο τέλος τέτοια χαρά που αισθάνονται όλοι αυτοί οι οποίοι τρέχουν μέσα στο στάδιο και στο τέλος παίρνουν το στεφάνι της δόξης. Μίος άσοφη λέγει, αλλός σοφή. Είναι τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος 2000 τώρα χρόνια εξακολουθεί να είναι τόσο επίκαιρος σήμερα όσο ποτέ. Είναι εκείνα τα λόγια τα οποία υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι ο χρόνος είναι παραχώρηση του Θεού, παραχώρηση του Θεού στον άνθρωπο, για να μπορέσει μέσα εκεί ο άνθρωπος να δει μέσα από την πορεία του στον χρόνο το άκτιστο φως της θεότητος του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας σε όλα τους τα κείμενα τονίζουν ανελιπέστατα στον άνθρωπο πόσο θα πρέπει να κάνει το παν για να μπορέσει όλο το χρόνο που του δίνει ο Θεός εδώ στη γη να τον αξιοποιήσει και για τον εαυτό του και για το σύνολο. Εξαγοραζόμενοι, λέγει ο Απόστολος, των καιρών ότι η μέρα πονηρέ εισήν. Και μέσα σε μέρες πονηρές περνά ο χρόνος και αυτό που αφήνει τελευταία στη ψυχή μας είναι το κατακάθι της αμαρτίας, το κατακάθι του ποτηριού που είναι πικρό σαν δηλητήριο. Και έρχεται μέσα στο χρόνο αυτός ο πονηρός διάβολος με πολλά και διάφορα να μας τον αρπάζει το χρόνο από τα χέρια μας και να μας παίρνει και να μας γυρίζει πότε από εδώ, πότε από εκεί, χτυπώντας μας πολλές φορές, να κάνω μια παρένθεση, με τη γροθιά του, αλλά όχι με τα πέντε δάχτυλα κλειστά, με τα πέντε δάχτυλα ανοιχτά. Τι κάνει λοιπόν μέσα στον χρόνο που εμείς τον αφήνουμε άσκοπα να περνά από τα χέρια μας? Με τα δύο δάχτυλα μας κλείνει τα μάτια, να μην βλέπουμε πού πηγαίνουμε. Με τα άλλα δυο μας κλείνει τα αυτιά, να μην ακούμε τίποτα και κανέναν. Και με το πέμπτο δάκτυλο μας βουλώνει το στόμα, οπότε ο άνθρωπος τυφλός, κοφός και άλαλος πορεύεται τη ζωή του και το χρόνο του άσκοπα όλο το διάστημα της πορείας του αυτής, μην μπορώντας να γευθεί ποτέ τους καρπούς της αιωνιότητος. Θα μπορούσα να έλεγα άλλα τόσα, αδελφοί μου, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω σήμερα, με την ευκαιρία αυτή και με αυτό το υπέροχο βιβλίο, αγαπητέ μου Άγγελε, που μας χαρίζεις άλλη μια φορά, να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Βλέπεις το πρώτο μου δάκρυ, σκουπίζεις το δεύτερο, στεγνώνεις το τρίτο. Να είναι το βιβλίο σου το καλοτάξιδο, και έχεις πολλά χρόνια ακόμη να προσφέρεις και άλλα βιβλία εδώ στην κοινωνία που μας έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Να είναι ένας χρόνος και για σένα και για όλους μας γεμάτος από τη χάρη του Θεού. Και εκεί που μέσα στον χρόνο ο καθένας μας θα αισθάνεται να τελειώνουν οι δικές του δυνάμεις, εκεί ακριβώς, Άγγελέ μου, να αισθανόμαστε να ακουμπά στους ώμους μας το χέρι του Θεού. Και μέσα από το χέρι αυτό, στην χρονιά αυτή η οποία μπαίνει κάθε φορά στη ζωή μας, να είναι χέρι ευλογίας, δύναμης και χάριτος. Θα ήθελα να κλείσω και να τελειώσω με μια ευχή που εμείς οι άνθρωποι σε μια χρονική περίοδο, εκατομμύρια χίλιοι στον κόσμο ολόκληρο, την χρονική αυτή περίοδο βγαίνει από τα χείλη τους. Είναι η ευχή της πρωτοχρονιάς, η οποία τι λέει αυτή ευχή? Να είναι ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Ερωτώ όμως, υπάρχει ευτυχία στον άνθρωπο? Αναμφίβολα όχι.
Γράφει ένας μεγάλος στοχαστής, ο Λεϊβινίτιος, στη ζωή δεν υπάρχει ευτυχισμένη ποτέ ζωή, υπάρχουν μόνο ευτυχισμένες στιγμές. Ο Ντοστογεύσκης, ένα από τα υπέροχα έργα του, έλεγε και έγραφε: ευτυχία στον άνθρωπο μέσα στον χρόνο δεν είναι ο σταθμός στον οποίο κάποτε φθάνεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύεις τη ζωή σου. Διακηρύσει μια μεγάλη αλήθεια ο χριστιανισμός 2022 χρόνια τώρα: ευτυχία στον άνθρωπο δεν είναι κάτι, αλλά κάποιος. Αυτός ο κάποιος δεν είναι άλλος παρά από εκείνον που έχει τα χέρια του απλωμένα πάνω στο σταυρό και μας καλεί εμάς όλους, σαν μικρά παιδιά, κρεμασμένα στα ματωμένα χέρια του, σε όλο το χρόνο της ζωής μας, να κάνουμε την παιδική τραμπάλα που κάναμε στα μικρά μας χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου και θα παρακαλέσω τον Άγγελο. Άγγελέ μου, θα μου επιτρέψεις να σου προσφέρω μια μικρή ευλογία, αλλά μέσα από μια μεγάλη καρδιά. Είναι ο Άγγελος, όπως έχει στο όνομα, Γαβριήλ. Είναι μια πανέμορφη εικόνα του Αγγέλου. Γαβριήλ, που εύχομαι αυτός ο Άγγελος που φέρνεις και το όνομά του να είναι ο Άγγελος που θα σε παίρνει την ώρα τη δύσκολη, που θα κοιτάζει να σε πάρει ο ποταμός, να σε παίρνει στην αγκαλιά του και στα φτερά του και να σε περνά στην αντίπερα όχθη, στην σωτηρία, στην ευλογία, στη χάρη, στη δύναμη. Να είναι ο μόνιμός σου σύντροφος. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί.